Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είπαμε να βγούμε από το στούντιο. Έτσι με την λήξη αυτής της εκλογικής περίοδου, η οποία ίσως κούρασε όχι μόνο εμάς και τους πολιτικούς, αλλά και εσάς τους τηλεθεατές, είπαμε να βγούμε λίγο έξω. Θα συνεχίσουμε βέβαια να μιλάμε για την πολιτική, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον που ίσως μας βοηθά να ανεβούμε πιο ψηλά. Βρισκόμαστε στα Μενελάια, στην πυραμίδα που βρίσκεται πάνω από τη Σπάρτη και κάτω από τον Ταΐγετο. Όπως θα δείτε και στα πλάνα, μία πυραμίδα που κάποτε ήθελε να πάει πιο ψηλά. Το πνεύμα, το νου, τη λογική και στο φόντο, στο βάθος, η πυραμίδα του Ταϊγέτου. Εκπομπή Λακωνικά, μέσα από την Περιφερειακή Τηλεόραση Μεσόγειος, η οποία μας φιλοξενεί εδώ και μήνες και θα συνεχίσει να μας φιλοξενεί. Και θα μεγαλώσει αυτή η συνεργασία, θα γίνει ακόμα πιο βαθιά και πιο δυνατή. Γιατί εσείς μας δείχνετε το δρόμο, με την ανταπόκρισή σας στις προσπάθειες που κάνουμε. Είμαι ο Ηλίας Ομπόνος, με έχετε συνηθίσει μέσα από το στούντιο. Βρισκόμαστε σε μια μοναδική περιοχή, σε ένα μοναδικό τοπίο, όπως βλέπετε κι εσείς. Πίσω μας είναι η Σπάρτη, η πόλη της Σπάρτης. Στο βάθος μπορείτε να διακρίνετε τα χωριά μας, ο Ευρώτας, ο Ταΐγετος, οι καλλιέργειες. Και για αυτή τη Σπάρτη, για αυτό το Δήμο Σπάρτης, γίνονται, έγιναν και θα γίνουν όλα. Και ενώ όλα εδώ συγκλίνουν, ο προβληματισμός, η αγωνία, το όραμα μικρών, μεγάλων, πολιτών, πολιτικών, η Σπάρτη δεν προχωρά. Η Σπάρτη μένει στάσιμη. Η ακινησία είναι το χαρακτηριστικό της τα τελευταία χρόνια. Οι πολίτες καλούνται κάθε τόσο να δώσουν το μήνυμά τους μέσα από την κάλπη. Καλούνται κάθε 4 ή 5 χρόνια να εκλέξουν τη Δημοτική Αρχή. Έτσι έγινε και τώρα. Προημερών, οι πολίτες αποφάσισαν ότι επόμενη Δημοτική Αρχή για τα 4 χρόνια θα είναι η παράταξη του Πέτρου Δούκα και η παράταξη του Βαγγέλη Βαλιώτη. Οι δύο παρατάξεις δηλαδή που συνεργάστηκαν τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών για να μπορέσουν να πάρουν το πολυπόθητο 50% και να κυβερνήσουν. Βέβαια, η μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η απλή αναλογική και στην αυτοδιοίκηση, μας φέρνει αντιμέτωπους όλους, και εμάς τους πολίτες, τους δημοσιογράφους και τους αυτοδιοικητικούς, με ένα φαινόμενο που έρχεται κόντρα στη λογική. Για παράδειγμα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Σταύρος Αργυτάκος και η παραταξή του είναι αυτοί που έχουν τις περισσότερες έδρες. Γι' αυτό και χρειάστηκε να συμμαχήσουν δύο διαφορετικοί σε ιδέες και αντιλήψεις αυτοδιοικητικοί, μάλλον ένας αυτοδιοικητικός και ένας πολιτικός που τώρα γίνεται αυτοδιοικητικός, ο Πέτρος Δούκας. Αυτοί οι δύο λοιπόν χρειάστηκε να συμμαχήσουν, ενώ έχουν εντελώς αντίθετες απόψεις και αντιλήψεις για την πολιτική, προκειμένου να ενώσουν τις έδρες τους, να ενώσουν τις ψήφους τους και να μπορέσουν να πάρουν την Δημοτική Αρχή, την ηγεσία στο Δήμο Σπάρτης. Ευχή των Δημοτών, είτε αυτών που τους ψήφισαν, είτε αυτών που ψήφισαν την άλλη πλευρά, τον κύριο Αργυτάκο, είναι να καταφέρουν να συγκροτήσουν μία συμπαγή ομάδα διοίκησης, ώστε η πόλη της Σπάρτης, τα χωριά της Σπάρτης, ο Δήμος, να βγουν από την ακινησία, να βγουν από αυτήν την κινούμενη άμμο που βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια και κυρίως την τελευταία πενταετία. Σήμερα θα προσπαθήσω να σας δώσω την εικόνα, να σας περιγράψω χωρίς πάθος και φυσικά χωρίς φόβο, την εικόνα των όσων έγιναν τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες στο Δήμο της Σπάρτης. Επειδή έχουμε γίνει όλοι μας δέκτες μιας άκρατης φιλολογίας μέσα από το διαδίκτυο και φυσικά πολλών, πολλαπλών, ανεξήγητων, άδικων, πολλές φορές δικαιολογημένων, αλλά τις περισσότερες υπερβολικών επιθέσεων και θέσεων, νομίζω ότι οφείλω, επειδή υπηρετώ αυτό το βήμα
30 περίπου χρόνια, να σας δώσω την εικόνα τουλάχιστον που έχω διαμορφώσει εγώ για τα πράγματα στον τόπο μας, στην πόλη και στα χωριά που ζούμε. Θέλω να ζητήσω καταρχάς την προσοχή σας και βέβαια την επιείκειά σας, ειδικά στην περίπτωση που έχετε αντίθετη άποψη από μένα. Έχετε διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων και θεωρείτε πως είναι εσφαλμένη η δική μου θέση. Σπάρτη. Δημοτικές εκλογές. Πρώτος ανακοινώνει ο Σταύρος Αργυτάκος ότι θα διεκδικήσει και πάλι το Δήμο Σπάρτης. Αυτονόητο θεωρείτο τότε, πριν από 6 περίπου μήνες, ότι τη Δημοτική Αρχή θα διεκδικήσει και πάλι ο εν ενεργεία δήμαρχος, ο κύριος Βαλιώτης. Φυσικά, η κάθοδος του ΚΚΕ ήταν κάτι αναμενόμενο. Πάντα το ΚΚΕ κατεβάζει αυτόνομη θέση, αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Και βέβαια, ενώ κυλούσαν οι μέρες και οι μήνες, οι δημότες της Σπάρτης και των χωριών αγωνιούσαν για το ποιες άλλες θα είναι οι προτάσεις. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πέφτει στο τραπέζι μία πρόταση που έμελε να μας ταλαιπωρήσει πολύ, αλλά που τελικά ήταν η μαγιά για αυτούς που σήμερα είναι οι νικητές. Είναι 2019, ξεκίνημα του 2019 και ο Γρηγόρης Αποστολάκος, πρώην νομάρχης Λακωνίας, εκδηλώνει το ενδιαφέρον του να είναι υποψήφιος δήμαρχος Σπάρτης. Έρχεται στη Σπάρτη, γιατί η μόνιμη κατοικία του πλέον είναι στην Αθήνα, και κάνει τις πρώτες επαφές. Τον ενθαρρύνουν φίλοι και συνεργάτες να προχωρήσει. Αρχίζει μία διερεύνηση προκειμένου να συγκροτήσει ψηφοδέλτιο. Τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Κάνει μεγάλη προσπάθεια. Επίμονη προσπάθεια. Απέναντί του βρίσκει φυσικά τον Σταύρο Αργυτάκο και τον Βαγγέλη Βαλιώτη, που έχουν πάρει ήδη τις αποφάσεις τους, όπως σας είπα, και προχωρούν. Η προσπάθεια του Γρηγόρη Αποστολάκου, ακόμα και όταν επιχειρεί να βάλει στο παιχνίδι τη Νέα Δημοκρατία, δεν το αποδίδει. Δυσκολεύεται να κλείσει ψηφοδέλτιο. Και έτσι, μία νύχτα, αποφασίζει ότι είναι μάταιο και αποχωρεί. Πανικός, ίσως αγωνία στους συνεργάτες του που είχαν πιστέψει τόσο στην πρόταση αυτή, την αυτοδιοικητική, όσο και στον Γρηγόρη Αποστολάκου. Αυτομάτως αναζητούν το πρόσωπο που θα διαδεχθεί ή θα αντικαταστήσει τον Γρηγόρη Αποστολάκο στην ηγεσία του συνδυασμού. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και φιλοδοξίες, αλλά και λειψανδρία. Σύντομα όμως αρχίζει μια διαβούλευση, ακήρυχτη θα την έλεγα εγώ, διαβούλευση στην κοινωνία της Σπάρτης για το τι μέλη γενέστε με τον συγκεκριμένο συνδυασμό. Συζητήσεις πολλές, δημοσιεύματα, σχόλια και βέβαια πάμπολες διαρροές στο Facebook που έπαιξε έναν πολύ περίεργο ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Κάποια στιγμή, και ενώ έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για κάθοδο στα Δημοτικά και η Τασία Κανελοπούλου, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει περίπτωση σύγκλησης υπό μία προϋπόθεση. Υπό την προϋπόθεση ότι του ακέφαλου πλέον αυτού συνδυασμού θα ηγείτο ο Πέτρος Δούκας, ένας πολιτικός που αφού ολοκλήρωσε μία διαδρομή στην κεντρική πολιτική σκηνή, κατάγεται από τη Σπάρτη και θα ήταν κατά αυτούς καλό να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Η Τασία Κανελοπούλου τον υποδέχεται στη Σπάρτη με ενθουσιασμό και ένας νέος κύκλος ξεκινά για αυτή την πρόταση την αυτοδιοικητική. Δεν περνούν πολλές μέρες, ο Πέτρος Δούκας έρχεται στη Σπάρτη και προσπαθεί να ολοκληρώσει το συνδυασμό αυτών. Πάλι όμως δεν είναι εύκολο. Πάλι αποδεικνύεται ότι το όνομά του, οι περγαμηνές του, οι άκρες, τα κονέ όπως λέει και ο ίδιος που είχε είτε στο Διεθνές Στερέωμα είτε στη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αρκετά για να τον βοηθήσουν να κλείσει συνδυασμό. Πρόσωπα και ομάδες συσπυρώνονται πίσω του για να τον βοηθήσουν.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μοσαϊκό με πολλές διαφορετικές ψηφίδες, προκειμένου να κλείσει επιτέλους αυτός ο συνδυασμός. Και κλείνει. Λίγο πριν κλείσει όμως, έχουμε μία ανατροπή. Μία πρόσμενη ανατροπή. Ποια είναι αυτή? Ο Πέτρος Δούκας αποφασίζει να αφήσει έξω από το συνδυασμό την Τασία Κανελοπούλου και την ομάδα της. Αποφασίζει, εννοώ, με τον τρόπο του, γιατί την τελική απόφαση για αποχώρηση πήρε η ίδια η Τασία Κανελοπούλου. Γιατί? Δεν υπήρχε σύγκληση, δεν υπήρχε ταύτιση σε αρχές, σε αξίες και σε προτεραιότητες, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε. Ζητήσαμε να φιλοξενήσουμε την κυρία Κανελοπούλου, δεν δέχτηκε. Προτίμησε να κάνει μόνο μία συνέντευξη εκείνες τις ημέρες. Οι πληροφορίες λένε πως υπήρξε μία διαφωνία σχετικά με τα πρόσωπα που θα έμπαιναν στο ψηφοδέλτιο. Από ποια ομάδα θα προέρχονταν? Έτσι λοιπόν, ο Πέτρος Δούκας, χωρίς την ενίσχυση της Τασίας Κανελοπούλου, που είναι η ομάδα και το πρόσωπο που έδωσε αέρα στα πανιά του συνδυασμού την κρίσιμη ώρα, την ώρα δηλαδή που κινδύνευε να καταστραφεί, δεν είναι μαζί με τον Πέτρο Δούκα. Αντιθέτως, πληροφορούμεθα ότι πρόσωπα από το παλαιό καθεστώς, από την παλιά γενιά της αυτοδιοίκησης, περιστοιχίζουν τον Πέτρο Δούκα. Ολοκληρώνει το συνδυασμό του και πάμε με τους εξής συνδυασμούς παρατάξεις στις δημοτικές εκλογές. Βαγγέλης Βαλιώτης μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Αργυτάκος με τους Ενωμένους Πολίτες Δήμου Σπάρτης, Πέτρος Δούκας και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Λαϊκή Συσπήρωση, με τον Αλέκο Βουνάση. Φτάνουμε στην πρώτη Κυριακή μετά από μία αναμέτρηση που έχει, θα λέγαμε, την υπογραφή των τεσσάρων αυτών επικεφαλής, δηλαδή δεν είχαμε αναμέτρηση σε προγράμματα και σε θέσεις, είχαμε αναμέτρηση προσώπων των επικεφαλής. Αυτό βέβαια συνέφερε αυτούς που δεν είχαν πρόγραμμα. Δεν συνέφερε αυτούς που είχαν στήσει τη στρατηγική τους πάνω σε πρόγραμμα. Έχουμε αυτή την αναμέτρηση, εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίρνουμε θέση, ο καθένας αυτό που πίστευε σωστό και καλό για την πόλη. Το Facebook βράζει, δίνει και παίρνει και βέβαια πλησιάζουμε προς την πρώτη Κυριακή. Πρώτη Κυριακή των εκλογών, Δήμος Σπάρτης. Αναδεικνύεται ισχυρότερος και νικητής της πρώτης Κυριακής ο Σταύρος Αργυτάκος με 40% περίπου. Δεύτερη δύναμη με ένα εντυπωσιακό ποσοστό, Πέτρος Δούκας με 30%. Τρίτη δύναμη, η παράταξη του κυρίου Βαλιώτη με 23% περίπου και ακολουθεί πάλι με ένα εντυπωσιακό ποσοστό, γύρω στο 6%, ο Αλέκος Βουνάσης και η Λαϊκή Συσπήρωση. Η πρώτη Κυριακή λοιπόν έδειξε πως οι δημότες της Σπάρτης τιμώρησαν τη Δημοτική Αρχή, την Αρχή Βαλιώτη, δίνοντάς της από 60 που πήρε τη δεύτερη Κυριακή, ποσοστό 60%, 23% περίπου. Αυτομάτως, οι συνδυασμοί κάνουν επαναχάραξη της στρατηγικής τους. Έχουν μόνο μία εβδομάδα καιρό για να φτάσουμε στη δεύτερη Κυριακή. Ο Σταύρος Αργυτάκος θεωρεί σκόπιμο να θυμίσει στους πολίτες, εκτός από το πρόγραμμά του και την ομάδα του, τους ανθρώπους που αποτελούσαν το ψηφοδέλτιό του, πολλοί εκ των οποίων ήταν νέοι και νέες της τοπικής κοινωνίας. Ο Πέτρος Δούκας αποφασίζει πως πρέπει να τραβήξει πάνω του φώτα και φακούς πάνω στο πρόσωπό του, γιατί αυτό θεωρούσε πως είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της πρότασής του και όχι τα πρόσωπα που τον περιστήχιζαν. Και η κρίσιμη κίνηση. Ο Βαγγέλης Βαλιώτης εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι αποφασίζει αμέσως μετά την πρώτη Κυριακή να συνεργαστεί με τον Πέτρο Δούκα. Έτσι λοιπόν, ενώ περνούν 2-3 μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι συγκλήσεις και οι συμμαχίες, δεν ακούγεται τίποτα, πολύ λίγα φτάνουν ακόμα και στους διαδρόμους τους δημοσιογραφικούς. Φτάνουμε στη δεύτερη Κυριακή, όπου τα αποτελέσματα δείχνουν μια απόλυτη μετατόπιση του
των ψηφοφόρων του Βαγγέλη Βαλιώτη στο ψηφοδέλτιο, στην κάλπη δηλαδή, του Πέτρου Δούκα. Έτσι διαμορφώνεται ένα ποσοστό που καθιστά καθαρό νικητή τον Πέτρο Δούκα με 57 περίπου τις 100 και βέβαια δεύτερον τον Σταύρο Αργυτάκο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι ο πολίτης δεν ψήφισε με βάση τις συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις. Γιατί τη δεύτερη Κυριακή δεν υπήρξαν καν προγραμματικές συγκλήσεις. Δηλαδή δεν είδαμε συνδυασμούς να συμφωνούν πάνω στο πρόγραμμά τους και να λένε πάμε μαζί γιατί συμφωνούμε σε αυτά τα 2, 3, 5, 10 πράγματα. Ήταν καθαρά συγκλήσεις, συμμαχίες κάτω από το τραπέζι. Όχι πάνω από το τραπέζι. Πάνω από το τραπέζι σημαίνει ότι τις μαθαίνει ο ψηφοφόρος πριν πάει στην κάλπη. Είχαμε λοιπόν την εκλογή του Πέτρου Δούκα, Παύλα, Βαγγέλη Βαλιώτη, κάθετος ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό πάλι? Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Δούκας φαίνεται να εξασφαλίζει μία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου δεν είχε την πλειοψηφία των εδρών από την πρώτη Κυριακή. Ωστόσο, φαίνεται επίσης υποχρεωμένος να συμμαχήσει, να συνεργαστεί με ομάδες και ανθρώπους που έχουν εντελώς διαφορετικές ιδέες και απόψεις σε κυρίαρχα και κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, με τη δημοκρατία, με το ρόλο της αγοράς, με την πορεία της χώρας, με τις σχέσεις του Δήμου με την κεντρική πολιτική σκηνή. Ωστόσο, αυτή είναι η απόφαση των πολιτών. Σεβαστή απόλυτα. Μένει να δούμε λοιπόν από την 1η Σεπτεμβρίου ποια θα είναι η πορεία του Δήμου Σπάρτης. Σε συνέντευξή του, ο Πέτρος Δούκας λέει πως άμεσα θα τρέξουμε 400 σημεία. Ποντάρει πολύ στον εθελοντισμό. Τον ακούμε να καλεί τους πολίτες να αναλάβουν ρόλο. Ρόλο που έχει να κάνει από την καθαριότητα της πόλης, είτε των χωριών. Ρόλο που έχει να κάνει με κατάθεση προτάσεων, αλλά πάντα με τη συμμετοχή τους. Μακάρι να αποδειχθεί ότι η κοινωνία του Δήμου Σπάρτης είναι μια κοινωνία εθελοντών που μπορεί να κάνουν πέρα τις προσωπικές διαφορές, τις αδυναμίες, τις αγγυλώσεις, τις δεσμεύσεις, τα προβλήματα που έχουν ως πρόσωπα ή ως οικογένειες, προβλήματα που πολλές φορές είναι και οικονομικά, και να ασχοληθούν με το Δήμο. Μίλησε επίσης για ένα διάταξη του Δήμου, του οργανισμού του Δήμου. Ο Σταύρος Αργυτάκος την ίδια στιγμή στο δελτίο τύπου, πέρα από τις ευχαριστίες του προς τον κόσμο, δηλώνει παρόν και δηλώνει πως η παραταξή του, εκτός από παρελθόν και παρόν, έχει και μέλλον. Ο Βαγγέλης Βαλιώτης, συνισταμένη της νέας δημοτικής αρχής, συνιστόσα μάλλον της νέας δημοτικής αρχής, φαίνεται ότι είναι απόλυτα συνεργάσιμος με τον Πέτρο Δούκα, τουλάχιστον μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η πόλη και αυτά είναι τα χωριά για τα οποία γίνονται όλα αυτά που σας είπα πριν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η Σπάρτη μας. Και πάμε να δούμε ένα φαινόμενο που καταγράφει και αυτές τις ημέρες, την περίοδο δηλαδή των εκλογών, και έχει να κάνει με το διαδίκτυο. Όπως σας είπα και πριν, σχεδόν όλοι οι νέοι πολίτες και μεγάλη μερίδα από τους μεσήλικες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο Facebook. Είναι οι πολίτες που αυτές τις ημέρες εξέφραζαν την άποψή τους, τη θέση τους, τη γνώμη τους, το παράπονό τους, την αγανάκτησή τους, το θυμό τους μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από το Facebook. Κάποιοι από εμάς γίναμε στόχοι, κάποιοι δεχτήκαμε επιθέσεις. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το Facebook και το διαδίκτυο, τα social media, έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έχουν μέσα σπέρμα δημοκρατίας, αλλά έχουν και το χαρακτηριστικό της ακράτειας. Έτσι λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει
τα όσα γράφτηκαν, τα όσα κυκλοφόρησαν με την υπογραφή πολιτών τις περισσότερες φορές, με την ανωνυμία ακόμα τόσες φορές, και τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις συνέβαλαν, σε κάποιες περιπτώσεις προσέβαλαν. Το διαδίκτυο έπαιξε ένα ρόλο. Αν θέλετε, το αν είναι μικρός ή μεγάλος έχει να κάνει με την αντίληψη και με την διάθεση του καθενός. Διάθεση να αντιλαμβάνεται τα πράγματα ή διάθεση να θέλει κάπου να τα πάει τα πράγματα. Πάντα πίστευα, και εκεί προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο νομό Λακωνίας δεν είχαν ποτέ τον ρόλο που τους αναλογούσε. Γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες που έχουν να κάνουν και με την πολιτική οικογένεια, αλλά και με την οικογένεια των ανθρώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το Facebook και τα social media έρχονται να μπουν, αν θέλετε, σφήνα ανάμεσα στην πολιτική και την αυτοδιοίκηση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Facebook δεν είναι μέσο μαζικής ενημέρωσης. Είναι ένας φορέας, είναι μια πλατφόρμα, είναι ένα σημείο, μια τεράστια κοινότητα στην οποία μπορεί να εκφράζεται ο καθένας, αλλά δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν επιτρέπεται να λέει ό,τι θέλει. Δεν επιτρέπεται να σπηλώνει συνειδήσεις, δεν επιτρέπεται να κάνει χαρακτηρισμούς που δεν μπορούν να έχουν απάντηση. Εμείς, και αυτή τη στιγμή εκφράζω όλη τη συντακτική ομάδα του notospress.gr, του Notos FM, της Notos Free Press και του Μεσόγειος στη λακωνική του εκδοχή και εκπροσώπηση, πάνω και πρώτα απ' όλα τοποθετηθήκαμε στα επίσημα βάθρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και όποτε αυτά χρειαζόντουσαν ενίσχυση, κάναμε και αξιοποίηση των social media και του Facebook. Προτείνω να είμαστε ιδιαίτερα ποιοτικοί, και έτσι θα γίνουμε και προσεκτικοί όταν κάνουμε χρήση των μέσων αυτών. Άλλο χρήση, άλλο κατάχρηση. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, προτίμησα αυτή την εκπομπή μετά τις εκλογές να την κάνουμε εδώ, έτσι, σε ένα σημείο, σε έναν χώρο που είναι ιδιαίτερα πρικισμένος. Βρισκόμαστε στα Μενελάια, σε μία πυραμίδα που κάποτε κάτι ήθελε να δείξει, κάπου ήθελε να οδηγήσει, να σηματοδοτήσει. Πίσω μου είναι η πυραμίδα του Ταϊγέτου. Πίσω μου επίσης είναι η πόλη της Σπάρτης. Και στα πόδια του Ταϊγέτου θα δείτε τα χωριά μας. Όλα αυτά για τα οποία όλοι εμείς, και εγώ που σας μιλώ τώρα, και αυτοί που διεκδικούν την ψήφο σας, και εσείς που με παρακολουθείτε, ισχυριζόμαστε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Ας ευχηθούμε λοιπόν η νέα Δημοτική Αρχή, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, να βγάλουν τον τόπο από την αφάνεια, να ξεκολλήσουν την κοινωνία μας από την ακινησία και να δώσουν στους ανθρώπους της κοινωνίας αυτά που τους αξίζουν. Χωρίς τους ανθρώπους αυτούς όμως δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και όταν λέω χωρίς τους ανθρώπους, δεν εννοώ ότι πρέπει να γίνουμε όλοι εθελοντές και μόνον σε κάποια εργασία. Πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε εθελοντές στην άποψη. Και η άποψη αυτή εκφράζεται με σαφήνεια και με ασφάλεια όταν υπογράφεται, όταν έχει όνομα τεπώνυμο. Σας καλώ λοιπόν να βοηθήσετε το νέο Δημοτικό Συμβουλίο και τη νέα Δημοτική Αρχή και τις παρατάξεις που έχουν αναδειχθεί, ώστε ο τόπος μας σύντομα να πάει καλύτερα. Εμείς θα είμαστε εδώ, όπως είμαστε τώρα 30 χρόνια, για να καταγράφουμε, να αναλύουμε, να εξηγούμε, να φωτίζουμε, να ερμηνεύουμε, να παρακολουθούμε, να καταγγέλουμε, να επαινούμε, όλα αυτά που αφορούν τη ζωή μας. Θέλω να κλείσω τη σημερινή μας επικοινωνία με ένα βίντεο που αφιερώνουμε εμείς εδώ από την εκπομπή σε όλους εσάς, τους δημότες του Δήμου
Σπάρτης. Καλό βράδυ σε όλους. Τόπος, ιδέα, σύμβολο, κληρονομιά, βάρος ασήκωτο στους ώμους των Σπαρτιατών. Στο πέρασμα των αιώνων, η φθορά δεν αγγίζει τον Ταΐγετο, δεν αλλάζει τον Ευρώτα, δεν σβήνει την ιστορία. Σπάρτη, φάρος του χρέους, οδηγός του καθήκοντος. Λίγοι τόποι, λίγοι άνθρωποι πάνω στη γη έχουν αυτή τη μοίρα να κατάγονται από ήρωες, να πρέπει να αποδείξουν ότι είναι αντάξιοι απόγονοι. Σπάρτη, φημισμένη όσο η Αθήνα, η Ολυμπία, η Ελλάδα. Ο δικός μας τόπος, μικρός, μυθικός, θρύλος κουρνιασμένος στα πόδια αρσενικού βουνού. Εδώ το καθήκον λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο. Το χρέος ορίζει τη ζωή και το θάνατο. Ποια δύναμη άραγε πηγάζει εδώ, ποια λογική, ποια αποκοτιά. Θαυμάζουν οι άνθρωποι της γης, ζηλεύουν οι ισχυροί του κόσμου, λατρεύουν οι αγωνιστές της ζωής. Η πόλη, την οποία περιμένει η ιστορία για να γράψει. Σπάρτη, γη ηρώων, μαρτύρων, αγίων, τόπος υπερήφανων πολιτών, μήτρα ικανών ανθρώπων. Ακμή και παρακμή, δόξα και φθόνος, νίκη και προδοσία. Οι ποιητές την ύμνησαν, οι μαχητές την προσκύνησαν, οι σοφοί την έψαξαν. Αυτός ο τόπος, ουρανός, γη, άνεμος, περιμένει το ανάστημα των παιδιών του, να γράψουν και πάλι την ιστορία. Ιστορία ειρήνης και αγαθού, που δεν απειλεί, αλλά και δεν χαρίζει. Όπως τότε, όταν ο Κωνσταντίνος έπεφτε στα τείχη της πόλης, όταν οι καπεταναίοι σήκωναν λάβαρο στον Τούρκο, όταν ο Χρήστος νικούσε με τους 100 στο μονοδέντρι, όταν ο Παναγιώτης έγραφε τα ίμια στην ιστορία. Αιώνιος χορός γυναικών στο ξέφωτο του Ταϊγέτου. Πιάστηκαν η ιστορία, η αυτοθυσία, η δόξα, η ανδρεία. Μικρά κοιτούσαν το χρέος, η πίστη και ο όρκος. Σπάρτη, παγκόσμια πόλη.